το σχέδιο Μάρσαλ, Το σχέδιο Μάρσα δεν ήρθε κατηστημένο στην Ελλάδα, ήρθε αφού τελειώσει, αφού τελειώσει ο, ο εμφύλιος πόλεμος. Και όλος τυχαίως, και όλος το σχέδιο Μάρσα, κοιτάξτε, το κυριότερο ε, ήρθε για την οικοδόμηση της χώρας. Και πράγματι, αν θέλετε, να μην είμαστε άδικοι και απόλυτοι, μερικά έργα ε, πιλωτικά ανοικοδόμησης γίνανε με χρήματα του σχεδίου Μάρσα το άνοιγμα της Διόρυγας της Κορίνθου, το ξανάνοιγμα γιατί είχε μπαζωθεί στη διάρκεια του, στο τέλος του πολέμου. Ε, αν θέλετε και πιλωτικά αυτό που αργότερα έγινε το δίκτυο του ηλεκτρικού και το δίκτυο των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή δεν ιδρύσανε τη ΔΕΗ με το σχέδιο Μάρσαλ, η Εμπάσκο όμω, που είναι ο πρόγονο τη ΔΕΗ, μια Αμερικάνικη εταιρεία που στείλει αυτό το πράγμα στα πόδια του, ε, υποδεικνύει το πώ θα γίνει. Φτιάχνει μερικά υδροελεκτρικά εργοστάσια του Λάδωνα, έτσι, του Λούρου, του Άγρα, και λέει ότι αυτά είναι το Αλιβέρι επίσης. Κάνει επενδύσει στο Αλιβέρι και αρχίζει η διασύνδεση του ελληνικού... τα το οποία τα αφήνει για έξοδο της ελληνικής κυβέρνησης. Ε, αυτά, τα ολίγα. Δηλαδή δεν έφτιαξε, δεν έφτιαξε... τι να σας πω, αυτό το που βλέπουμε σήμερα... το κέντρο της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής... Το, το βαθύπεδο της Πτολεμαϊδας, δεν το έφτιαξε το σχέδιο Μάρσα. Το έφτιαξε ο ελληνικός λαός με λεφτά του. Έτσι. Αλλά εκείνο που ήταν το σχέδιο Μάρσαλ και είναι το σημαντικό αυτό είναι ότι να στηρίξει αυτήν την, την εύθραυστη άρχουσα τάξη. Αυτές τις οικονομικές ελίτ. Δηλαδή τα, τα μεγάλα ποσά του, του σχεδίου Μάρσαλ δοθήκανε σε βιομηχανικές μονάδες, σε βιομήχανους βιομηχανικέ επιχειρήσει, που όλου τυχαίω, αν θέλετε, μάλλον σύμπτωση θα είναι, είναι οι ίδιε επιχειρήσει που υποφελήθηκαν δραματικά στην κατοχή δουλεύοντα για τον κατακτητή. Παράδειγμα, Λαναρά. Η φαντουργία Λαναρά. Που ήταν και θύμα του εμφυλίου, γιατί του κάψαν τα εργοστάσια Και κατόπιν ο Λαναρά προικοδοτήθηκε για να ξαναφτιάξει τι ζημιέ κλπ. κλπ. εφοπλιστέ. Ε, 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 τα 50 λίμπερτη και ούτω καθεξή. Δηλαδή, ε, το σχέδιο Μάρσαλ απέβλεπε στο να φτιαχτεί και αυτή, να, 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 υπάρξει αυτή η οικονομική, να αναπτυχθεί αυτή η οικονομική δυναμική της, ε, της, ελίτ, της οικονομικής ελίτ της χώρας ε, και, να, και να, αποκτήσει αυτή, να αποκτήσει και την πολιτική δύναμη, αν θέλετε. Η οικονομική δύναμη σημαίνει και πολιτική δύναμη. Ώστε να μην κινδυνεύει η χώρα από περιπέτειες στο μέλλον.